αλλά είναι έτοιμα για να αρχίσει ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 και στα εναπομείναντα 6 νοσοκομεία της Κρήτης, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Μετά τις παλινοδίες των προηγούμενων ημερών και την αστοχία συντονισμού εκ μέρους περιφέρειας για την ημερομηνία έναρξη των εμβολιασμών σε όλα τα νοσοκομεία, ήρθε η ημερομηνία για 8 του μήνα, δηλαδή την Παρασκευή. Σε τι ποσοστό φτάνουν οι προθέσεις των υγειονομικών στο Βενιζέλιο? Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι είμαστε στο 70 με 80% περίπου είναι συμμετοχή στο νοσοκομείο και καθημερινά αυξάνεται. Γιατροί και νοσηλευτές, ωστόσο, τονίζουν πως υπάρχουν αστοχίες στο σχεδιασμό, επιρρύπτοντας ευθύνες τόσο στη διοίκηση του νοσοκομείου όσο και στην 7η υγειονομική περιφέρεια. Έχουν βγάλει ουσιαστικά τρεις ομάδες το πρωί και τρεις το απόγευμα, από ό,τι ξέρω, για εμβολιασμό, το οποίο γίνεται rotation μέσα από το προσωπικό του νοσοκομείου, από όλα τα τμήματα, τόσο από νοσηλευτές όσο και από γιατρούς. Να φανταστείτε ότι εγώ, σαν χειρουργός, έχω τοποθετηθεί υπεύθυνος ένα απόγευμα στο τμήμα εμβολιασμού. Τώρα, κατά πόσον εγώ θα μπορέσω να προσφέρω κάτι σε ένα τμήμα το οποίο είναι εκτός ειδικότητας δικιάς μου, αυτό δεν το ξέρω και δεν ξέρω για τα κριτήρια με τα οποία έγινε αυτός ο σχεδιασμός. Είναι ένα σοβαρό κομμάτι. Έπρεπε να σκύψει πολύ σοβαρά το κομμάτι τη διοίκηση και η υγειονομική περιφέρεια στο κομμάτι αυτό και να μην γίνεται κάθε μέρα αυτό το αλαλούμ. Να μην ξέρεις αν είσαι σήμερα εκεί, αν θα είναι αύριο ο άλλος, ποιος θα είναι κτλ. Μια μεγάλη συζήτηση σηκώνει και ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση η οποία έγινε για τις ημέρες του εμβολιασμού για το προσωπικό. Εμείς κατά την άποψή μας θα έπρεπε να γίνει μια αξιολόγηση να εμβολιαστούν πρώτα οι νοσηλευτές, οι οποίοι δουλεύουν σε τμήματα τα οποία είναι πρώτης γραμμής, COVID, στα ΤΕΠ, οι γιατροί οι οποίοι δουλεύουν σε αυτά τα τμήματα πρώτης γραμμής και σιγά σιγά να επεκταθεί στους υπόλοιπους εργαζόμενους και γιατρούς του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα, χωρίς προβλήματα, φαίνεται πως εξελίσσεται μέχρι στιγμής ο εμβολιασμός στα δύο νοσοκομεία της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Χανιά. Κατά την πρώτη μέρα έναρξης της διαδικασίας, 130 υγειονομικοί εμβολιάστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και 150 στο Νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος των Χανίων, με τη διαδικασία να επαναλαμβάνεται και σήμερα. Έχουμε πάνω από 7.000 υγειονομικούς, γύρω στις 7.500. Ωστόσο, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε καθημερινά είναι ότι αυξάνεται η πρόθεση δήλωσης εμβολιασμού, κάτι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Στο μεταξύ, εντύπωση προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, που κάνει λόγο για ελλείψεις οι οποίες απειλούν να τεινάξουν στον αέρα το σχέδιο Ελευθερία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, κυβερνητικοί παράγοντες πλησίασαν μεγάλη καπνοβιομηχανία αλλά και εισαγωγής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, ζητώντας τους να στηρίξουν την αγορά 5 εκατομμύρων συρίγκων εντός του πρώτου δεκαπενθημέριου του Ιανουαρίου για τους εμβολιασμούς. Ένδειξη ότι η επιχείρηση Ελευθερία πιθανόν να κινδυνεύει από την έλλειψη αναλωσίμων στην πρώτη της φάση. Οι σύρυγγες είναι σε έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, όπως πέρυσι οι μάσκες. Έλλειψη υπάρχει ακόμα και στην παραγωγή ξηρού πάγου, που είναι απαραίτητος για τη μεταφορά του εμβολίου των Pfizer-BioNTech. Από την πλευρά της, η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας διαβεβαιώνει μέσα από το κεντρικό δελτίο της Κρήτη TV πως τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο τον εμβολιασμό, σημειώνοντας πως υπάρχει επάρκεια δόσεων και υλικών. Έχουμε πάνω από 10.000 εμβόλια, άρα επαρκούν για να εμβολιάσουμε την ολότητα των υγειονομικών στην υγειονομική μας περιφέρεια.